Φίλες και φίλοι, θα σα πω λίγο γιατί επέλεξα να βάλω σαν εισαγωγή στο απόψινό μας βίντεο το αμοργιανό μου πέραμα. Καταρχάς πέραμα είναι ένα είδο, ένα σκαρί αμοργιανό, ένα ψαράδικο δηλαδή που με αυτό ανοίγονταν οι αμοριανοί στο Αιγαίο. Μια φορά λοιπόν, εγώ όταν υπηρετούσα στο προξενείο είχα, είχε παγώσει η στρατιωτική μου ιδιότητα, είχα γίνει διπλωμάτης για ένα διάστημα και ένα από τα καθήκοντά μου ήταν και ήμουν και εμπορικός, ασχολιόμουν και με τα εμπορικά θέματα του προξενιού, ταξιδιωτικά, τουρισμό. Μια φορά λοιπόν ήμουνα σε μια συνάντηση που είχε σχέση με τον τουρισμό, με επιχειρηματίες ε, του τουρισμού Τούρκου που τέλος πάντων και ταξιδεύω με ένα μέσον από το Νέα Έφεσος, είναι το Κουσάνταση. Το Κουσάνταση σήμερα το λένε Κουσάνταση. Κουσάνταση στα τουρκικά σημαίνει νησί των πουλιών. Γιατί εκεί στο, στη Νέα Έφεσο υπάρχει ένα νησάκι, το, το, οι Τούρκοι το έλεγαν νησί των πουλιών, έτσι, των πουλιών, έτσι έμεινε. Γιατί Νέα Έφεσος, η Παλιά Έφεσος είναι μερικά χιλιόμετρα στην Ενδοχώρα. Όταν ο Κάιστρος ποταμός έκλεισε το λιμάνι της Εφέσου στη συνέχεια όταν οι προσχώσεις του Κάιστρου ποτάμου έκλεισαν το λιμάνι της Εφέσου η πόλη, η αρχαία πόλη της Εφέσου σταδιακά παρήκμασε και στη θέση της δημιουργήθηκε η Νέα Έφεσος που στη συνέχεια ονομάστηκε οι Τούρκοι την ονόμασαν ε, Κουσάνταση. Ταξιδευόμα, ταξιδεύουμε, λοιπόν από το Κουσάνταση προς το Σεφερίχη Σάρ παραλιακά με ένα μέσον εκεί και ε, κάποια στιγμή πιάνει το ραδιόφωνο αυτό το τραγούδι τους ζήτησαν να τα ακούσουν, έπαιξε όλο το τραγούδι, μαγεύτηκαν από τις κοντιλές του βιολιού που έμοιαζαν με τα κύματα του Αιγαίου και μεταξύ σοβαρού και αστείου τους είπα συγγνώμη τώρα, εδώ έχουμε δύο πολιτισμούς, οι δικές σας οι μουσικές που είναι όμορφες, όντως, γιατί έχουν μέσα στοιχεία βυζαντινά οι Τουρκική παραδοσιακή μουσική έχει στοιχεία βυζαντινά, μουσικά στοιχεία βυζαντινά και κουρδικά τα περισσότερα. Λέω, έχετε όμορφη μουσική, αλλά τι δουλειά έχει η δικιά σα μουσική μα, με το Αιγαίο. Για να θέλουν, λέω, οι πολιτικοί σα το Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι αυτό, το αμοργιανό μου πέραμα. Ακούστε το. Και έτσι, όπω πήγαιναν τα κύματα τη μουσική από το αμαριανό πέραμα, ειλικρινά είδα. στο πρόσωπό του τον προβληματισμό τι δουλειά έχετε εσείς με το Αιγαίο. Και έτσι έληξε αυτή η ιστορία, γι' αυτό σας το έβαλα. Όποιο θέλει να μπορεί να το βάλει, να το αναζητήσει στο YouTube φυσικά, να το ακούσει και να φανταστεί ότι είναι αυτή είναι η ταυτότητα του Αιγαίου. Η μουσική ταυτότητα του Αιγαίου είναι αυτή η μπάλη που κυματίζει η μουσική τους όπως τα κύματα του Αιγαίου στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τετριμένα. Φύγαμε από τον πολιτισμό, το μουσικό πολιτισμό του Αιγαίου. Καταρχάς, το τραγούδι που ακούσατε, κάποιος οικονομίδης παίζει βιολί, βιολί, είναι γνωστός, από ένα πανηγύρι στα Κατάπολα, είναι το 2008, και τραγουδάει ο αείμνηστος Νίκος Παπάζογλου. Φυσικά υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνε που το έχουν τραγουδήσει, το ανέδεξαν οι αδερθοί Κασιμίχα, αλλά είναι τέλο πάντων μια ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει και αυτό πανελληνίως γνωστό. Πάμε λοιπόν τώρα στα τετριμένα, πόλεμο στην Ουκρανία, δεν έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις στο μέτωπο, είπαμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα. Απλώς ο Σούλτς μιλώντας η γερμανική εφημερίδα, δεν την ονομάζω γιατί κάνω λάθος και στην προφορά και γράφονται άλλαν μετά στη μετάφραση. Ο Σούλτς λοιπόν είπε ότι αν η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της, εγώ είμαι έτοιμο να μιλήσω με τον Πούτιν. Και ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονό ότι ενώ έθεσε αυτόν τον όρο, ε, το Κρεμλίνο, ο Πεσκόφ δηλαδή, απάντησε, βεβαίω λέει και ο Πούτιν είναι έτοιμο να μιλήσει με τον Σόλτ. Η Ρωσία πάντα θεωρούσε τη Γερμανία έναν ίσω και αδύναμο κρίκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικά εννοώ, ότι έχει ανάγκη η Γερμανία περισσότερο τη Ρωσία, ότι υπάρχει το προηγούμενο τη εισβολή με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα των Γερμανών και έχουν μια ευαισθησία σε αυτό. Έχουν, είναι μια ενεργοβόρο ή πιο ενεργοβόρο αγορά στην Ευρώπη με ελάχιστε δικέ τη ενεργειακέ πηγέ. Ε, άρα έχει ανάγκη τη Ρωσία. Είπε λοιπόν το Κρεμλίνο, παρότι έθεσε τον όρο να αποσύρει τα στρατεύματα, μα λέει ο Πούτιν είναι έτοιμο να μιλήσει με το Σόλτ. Να το κρατήσουμε και αυτό, γιατί υπάρχουν δεύτερε σκέψει σε όλου τελικά πού θα πάει αυτό ο πόλεμο. Να πούμε ότι Άγγλοι επιτελεί ε, διαπίστωσαν το εξής ότι οι Αμερικανοί βγάζουν την θωράκιση απεμπλουτισμένου ουρανίου που έχουν τα μη ένα άμπραμ στα άρματα που θα δώσουν στους Ουκρανούς γιατί διότι φοβούνται ότι αν τελικώς κάποιο άρμα άμπραμς, μη μία ένα Άμπραμς, πληγεί στις μάχες και δεν μπορέσουν να το ε, να κάνουν την ε, περισυλλογή οι Ουκρανοί και να το πάρουν πίσω και πέσει στα χέρια των Ρώσων τότε θα το πάρουν έτσι γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις όταν έπεσε εκείνο το stealth, το κατέριψαν οι Σέρβοι στον, ε, στον πόλεμο της Ινγκοσλαβίας ε, το πήραν όπως έχει οι Ρώσοι, το έλυσαν είδαν επακριβώ ποια είναι τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν και με βάση αυτό έκαναν και τα δικά του Στέλθ, φοβούνται ότι αν πέσει ένα, ε, μη ένα άμπραμ στα χέρια των Ρώσων θα το κάνουν φίλο και φτερό, θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και τις αδυναμίες του ή να πάρουν και τεχνολογικά στοιχεία να τα χρησιμοποιήσουν στα δικά του άρματα ή να βρουν και τις αδυναμίες και να τα πλήττουν, να το εξωτερώνουν έτσι. Μετά από αυτό λοιπόν και οι Άγγλοι άρχισαν να, να σκέφτονται και αυτοί αν θα πρέπει να στείλουν τα Challenger, δηλαδή άρχισαν να κάνουν δεύτερες σκέψεις, τι θα γίνει αν ένα άρμα δικό τους μείνει στο πεδίο της μάχης και δεν μπορέσουν να το περισυλλέξουν οι, οι Ουκρανοί και πέσει στα χέρια των Ρώσων. Αυτά τα αναφέρω λοιπόν ως προβληματισμούς που άρχισαν να έρχονται ως δεύτερες σκέψεις στο νου αυτών που θέλουν να δώσουν οπλικά συστήματα. Επίσης είχαμε ένα δεύτερο θέμα, ένα άλλο θέμα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της ε, Ουκρανίας, ο Μέλνικ δήλωσε ότι η Γερμανία πρέπει να δώσει υποβρύχια, έχει λέει έξι υποβρύχια, να μας δώσει εμάς το ένα, να το έχουμε στον εύξηνο πόντο, να μας δώσει και ένα πλοίο επιφανίας μια φρεγάτα για να εκδιώξουμε τους Ρώσους από τις περιοχές μας, από τον εύξηνο πόντο. Ε, αυτό χθε όταν υπόθηκε το θεώρησα ότι είναι αστείο και ότι έκανε λογοπαίγνιο τερικά ο Μεντβέντεφ όταν έλεγε ότι μα τι να τα κάνουν τα υποβρύχια αφού δεν θα έχουν θάλασσα. Τώρα βλέπω ότι είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή από πού και ως πού μια χώρα είναι υποχρεωμένη. Δηλαδή τι θράσος είναι αυτό. Τους χρωστάνε οι Γερμανοί, τους Ουκρανούς. Να, να δώσουν το δικό τους υποβρύχια, να τους δώσουν για να κάνουν αυτοί, να προστατεύσουν, τη, να προστατεύσουν, τη, χώρα τους. Και γιατί δεν φρόντιζαν τόσα χρόνια να κάνουν τα απαραίτητα, αφού η απειλή ήταν εκεί, να κάνουν τα απαραίτητα, να βάλουν τον λαό τους να συμβάλλει και να προστατεύσουν τη χώρα τους. Τι κόλπο είναι αυτό όλοι, να απαιτούν με αυτή τη θρασίτιτα από όλο τον κόσμο δώσεις, 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 διότι είδα και έναν άλλον προπαγανδιστή της Ουκρανίας να ζητάει από, τους, από την Κύπρο να δώσουν τα τάφο 80 και λέει εσείς θα βρείτε, θα σας δώσουν, λέει εσάς άλλα δυτικά. Δηλαδή αντί ο τύπος αυτός να πει λυπούμε ως Ουκρανός γιατί ζητώ την αλληλεγγύη σα που ο δικός μου πρόεδρος ήρθε και δεν είπε τόσο κάτι για τη δικιά σας συνεχιζόμενη εισβολή και κατοχή, τώρα ζητάει τα τάφο 80 από την, από την Κύπρο να πάνε στην Ουκρανία. Και δεν ξεχνάει ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη γιατί ήταν σχέδιο των Αμερικανών, των Άγγλων, των Τούρκων και δεν ξέρω ποιον άλλον για να διαμελιστεί, ο χάρτη του Κίσιγκερ. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε χάρτη του Κίσιγκερ για την Κύπρο να δείτε ότι ό,τι έγραφε στο χάρτη πριν την εισβολή αυτό έγινε. Δεν φτάνει που την είχαν εμπάργκο στην Κύπρο και βρήκε από εδώ και από εκεί η Κύπρο όπλα για να προστατέψει το υπόλοιπο το ελεύθερο κομμάτι. Τώρα τη λένε δώσε και τα, αυτά που έχει. Ε, πραγματικά λίγο ντροπή, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα είναι μια έκθεση της ε, Rand, Rand Corporation, είναι μια ένας οργανισμός ιστορικός της ισομενές της Αμερικής που λέγεται ότι έχει σχέση και με την με το, κυβέρνηση του Υπουργείου άμενας της ε, Αμερικής και την CIA. Το ακαδημαϊκό, διαβάζουμε λοιπόν για την έκθεση αυτή, το ακαδημαϊκό γεράκι του Αμερικανικού Κατεστημένου προειδοποιεί ξαφνικά την Ουάσιγκτον για καταστροφικέ συνέπειε από τον πόλεμο τη Ουκρανία. Ζητά διαπραγματεύσει και παράδοση τη Ανατολική Ουκρανία στη Ρωσία. Για μια παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία με απρόβλεπτε και καταστροφικέ συνέπειε προειδοποιεί τα γεράκια του Πενταγώνου νέα μελέτη του Think Tank Grand Corporation, το οποίο συνδέεται άμεσα, άμεσα με την Αμερικανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Άμυνα και Τησία αποφάσισε να εμφυσίσει ένα σπάνιο ρεαλισμό στη σκέψη και το σχεδιασμό του κατεστημένου τη Ουάσιγκτον σχετικά με τον πόλεμο τη Ουκρανία και ενώ τα τελευταία διάστημα τα ρωσικά επιχειρησιακά κέρδη στο μέτωπο είναι εμφανή, ειδικά στο ανατολικό τμήμα. Μέχρι τώρα το αμερικανικό κατεστημένο συνήθιζε να στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσω την κλιμάκωση του πολέμου, στέλνοντα μάλιστα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Στην έκθεση των 32 σελίδων της ραντ κρούεται ο κόδωνας του κινδύνου για τις συνέπειες αυτής της κατάστασης αν συνεχιστεί δηλαδή αυτός ο πόλεμος και η εμπλοκή σε αυτόν τον είπα που είναι ασυνήθιστη αυτή η έκθεση και ο τρόπος με τον οποίο θέτει το θέμα δεδομένου ότι το εν λόγω Think Tank αποκαλείται ως το ακαδημαϊκό γεράκι του στρατιωτικού και βιομηχανικού ε, συγκροτήματος των ΙΠΑ. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1960, όταν η ΡΑΝΤ έγινε διαβόητη για την επιθετική της πολιτική απέναντι στο Βιετνάμ, το Λάος και την Ταϊλάνδη, και όταν ζητούσε να καταπνιγούν τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα σε αυτές τις χώρες. Η ΡΑΝΤ τώρα υποστηρίζει ότι στην Ουκρανία τα συμφέροντα των ΙΠΑ, επιλέξει, γράφεται στην έκθεση, τα συμφέροντα των ΙΠΑ θα εξυπηρετούνταν καλύτερα με την αποφυγή μια παρατεταμένη σύγκρουσης και ότι το κόστος και η κίνδυνη ενός μακροχρόνιου πολέμου υπερτερούν των πιθανών ωφελών. Τονίζει πως το ενδεχόμενο να παραταθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία αποτελεί από μόνο του σοβαρό κίνδυνο. Η περίληψη στην εισαγωγική σελίδα έχει ως εξή. Εκτό από την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μεγάλη κλιμάκωση, τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα εξυπηρετούνταν καλύτερα με την αποφυγή μια παρατεταμένη σύγκρουση. Το κόστο και η κίνδυνη ενό μακροχρόνιου πολέμου στην Ουκρανία είναι σημαντικά και αντισταθμίζουν τα πιθανά ωφέλη μια τέτοια επιλογή για τη ΣΥΠΑ. Αν και η Ουάσιγκτον δεν μπορεί από μόνη τη να καθορίσει τη διάρκεια του πολέμου, μπορεί να λάβει μέτρα που καθιστούν πιο πιθανό ένα ενδεχόμενο τέλο τη σύγκρουση κατόπιν διαπραγματεύσεων. Τελικά η μελέτη εξηγεί γιατί από στρατηγική άποψη που βασίζεται στα πραγματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, υπάρχει μικρό όφελο για την Ουάσιγκτον να ανατρέψει την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία έχει προσαρτήσει σημαντικά εδάφη ωστόσο επισημαίνει εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιος κίνδυνος και υψηλό κόστος αν γίνει κάτι, θα έχουμε κάποια ωφέλη, αλλά θα υπάρχει τεράστιο κίνδυνο και υψηλό κόστο. Η μελέτη καταλήγει επιπλέον στι συνεχιζόμενε προσπάθειε να τιμωρηθεί η Ρωσία οικονομικά και στρατιωτικά. Η περαιτέρω σταδιακή αποδυνάμωση τη Ρωσία δεν έχει πλέον τόσο σημαντικό όφελο για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αναφέρει με ξαφνική Αλλαγή στάση σε σχέση με το χαρακτήρα που, τα χαρακτηριστικά που είχε η ΡΑΝΤ στο παρελθόν. Εναλλακτικά, προειδοποιεί για τον αντίκτυπο στι ενεργειακέ αγορέ και τα τρόφιμα, λέγοντα ότι μπορεί να μην αξίζει τον κόπο η διατήρηση του Ουκρανικού κράτου οικονομικά φερέγγιου. Επίση, επισημαίνει τα κόστη που θα πολλαπλασιαστούν με, πολλαπλασιαστούν με την πάροδο του χρόνου, εάν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Η ΡΑΝΤ υπογραμμίζει επίση ότι η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μη βιώσιμη μετά από μία ορισμένη περίοδο δεδομένες της πιθανότητας η Ρωσία να, αναστρέψει τα ουκρανικά κέρδη στο πεδίο της μάχης. Κερδίζει η Κίνα, λέει, τα είχαμε βάλει αυτόν τον προβληματισμό που τις προηγούμενες μέρες θυμάστε. Μια άλλη κρίσιμη παραδοχή στο έγγραφο είναι ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας αποσπά την προσοχή και σπαταλά πολύτιμου πόρου, μακριά από ένα άλλο σημαντικό θέατρο επιχειρήσεων την Κίνα και την Ανατολική Ασία. Όπω αναφέρει χαρακτηριστικά, πέρα από τι πιθανότητε για ρωσικά κέρδη και τι οικονομικέ συνέπειε για την Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο, ένα μακροχρόνιο πόλεμο θα είχε επίση συνέπειε για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Η ικανότητα των ΗΠΑ να επικεντρωθούν στι άλλε παγκόσμιε προτεραιότητέ του, ιδιαίτερα στον ανταγωνισμό με την Κίνα, θα παραμείνει περιορισμένη όσο ο πόλεμο απορροφά τον χρόνο των υπευθύνων χάραξη πολιτική και του στρατιωτικού πόρου των ΗΠΑ. Και παρόλο που η Ρωσία θα εξαρτάται περισσότερο από την Κίνα, ανεξάρτητα από το πότε θα τελειώσει ο πόλεμο, η Ουάσιγκτον έχει μακροπρόθεσμο συμφέρον να διασφαλίσει ότι η Μόσχα δεν θα υποτεχθεί πλήρω στο Πεκίνο. Χθε τα λέγαμε, τώρα χρωστάει η Ρωσία στο Πεκίνο. Αύριο, το Πεκίνο, όταν έχει ανάγκη, θα ζητήσει από τη Ρωσία τα χρωστούμενα. Έτσι συμβαίνει. Ένα μεγάλο πόλεμο που αυξάνει την εξάρτηση τη Ρωσία θα μπορούσε να προσφέρει πλεονεκτήματα πλειονικ... στην Κίνα στον ανταγωνισμό τη με τη ΣΥΠΑ. Έτσι, η ανοιχτή και βαθύτερη εμπλοκή του πενταγώνου στη βοήθεια τη Ουκρανίας να αποθήσει τη Ρωσία, ωφελεί τελικά το Πεκίνο. Τι μπορεί να γίνει τώρα. Δεν αργεί, αξίζει τον κόπο να το δούμε, θα μικρύνουμε τι άλλε ενότητε. Οι συντάκτε τη έκθεση θέτουν και τον οδικό χάρτη τη απεμπλοκή. Συνιστά την ακόλουθη πορεία που πρέπει να εφαρμοστεί αμέσω. Μία δραματική εν μια ανοιχτή αλλαγή τη πολιτική των ΗΠΑ είναι πολιτικά αδύνατη, τόσο στο εσωτερικό όσο και με του συμμάχου και θα ήταν άσκοπη σε κάθε περίπτωση. Αλλά η ανάπτυξη αυτών των μέσων τώρα και η συζήτησή του με την Ουκρανία και με του συμμάχου των ΗΠΑ θα μπορούσε να βοηθήσει την έναρξη μια διαδικασία που θα έφερνε αυτόν τον πόλεμο σε ένα τέλο κατόπιν διαπραγματεύσεων σε ένα χρονικό πλαίσιο που θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα τη Ουάσιγκτον. Η εναλλακτική είναι ένας παρατεταμένος πόλεμος που θέτει λοιπόν, Η αναλακτική είναι ένα παρατεταμένο πόλεμο που θέτει μεγάλε προκλήσει για τη ΣΥΠΑ, την Ουκρανία και ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, ακόμα και η ΡΑΝ δείχνει αρκετά λογική για να δει ότι ο δυτικό κόσμο οδεύει προ την καταστροφή, αν συνεχίζει να υποστηρίζει άκρητα και αλόγιστα το καθεστώ Ζελένσκι. Η έκκληση αυτή τη ΣΡΑΝΤ αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώ δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση με τη Ρωσία, που μόνο καταστροφικέ συνέπειε για τον πλανήτη θα έχει. Λοιπόν, η αναφορά ήταν από το Banking News. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα για το θέμα. Εγώ το έβαλα για να το έχουμε στο νου μας ότι υπάρχει και αυτή η άποψη σε ένα σημαντικό think tank των ΗΠΑ. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το εξής. Διάβασε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σύμφωνα με το οποίο ο Πούτιν κάλεσε τους βασικούς του συνεργάτες δηλαδή από τα Υπουργεία Εξωτερικών Άμυνας και τις Υπηρεσίες Πληροφοριών και τους έδωσε οδηγίες, εντολές να πράξουν τα δέοντα ούτω ώστε να διασφαλίσει η Ρωσική Ομοσπονδία ένα τεράστιο κομμάτι από τον Αρκτικό Ωκεανό. Καταρχάς όταν είδα τον χάρτη, έκανα και μια, έκανα, μια μελέτη στο χάρτη, έμεινα έκπληκτος για την έκταση του Αρκτικού Ωκεανού. Είναι πολύ μεγάλος, επειδή εμείς βλέπουμε πάντα την υδρόγειο από την πλευρά που μας ενδιαφέρει, στο κέντρο είναι η Ελλάδα, δεν την έχουμε δει ποτέ από πάνω ή τέλος πάντων οι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ την έχω δει ελάχιστες φορές. Αν τη δούμε από πάνω, βλέποντας δηλαδή τον Αρκτικό Ωκεανό από πάνω ακριβώς, τότε και χωρί τους πάγους, Υπάρχουν χάρτες στο διαδίκτυο, μπορείτε να τους δείτε. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ένας τεράστιος ωκεανός και κατά τα γραφόμενα υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τεράστιος πλούτος δηλαδή. Εκεί θα είναι το επόμενο ε, πεδίο ανταγωνισμού της Ρωσίας με όλες τις υπόλοιπες χώρες, κυρίως τον Καναδά, τη Δανία, η οποία έχει τη Γρυλανδία, ε, την οποία η Γλανδία, ο, ο Τραμπ πριν φύγει ε, στην ουσία κατά κάποιο τρόπο έδειξε μια τάση να τη διεκδικήσουν οι νεοαίρετες Αμερικής. Αν δείτε τη Γρυλανδία είναι ένα, μια τεράστια έκταση και η αξία της έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι οι ακτές της διεκδικούν μια, μια, μια τεράστια, ένα τεράστιο μερίδιο της υφαλοκρηπίδας του Αρκτικού ωκεανού. Μεγάλο θέμα αυτό, να το έχουμε υπόψη μας, νομίζω και η Ελλάδα είχε κάποτε κάτι εκεί ε, δεν είμαι σε θέση τώρα να σας πω, αλλά νομίζω ότι κάτι είχαμε ε, ένα δικαίωμα σε αυτή την περιοχή. Είχαμε εγγράψει ένα δικαίωμα, νομίζω, μετά το δεύτερο μαγκόσμιο πόλεμο. Δεν είμαι σίγουρο. Αν κάποιο ξέρει κάτι, α μα το στείλει. Δεν τα ξέρουμε όλα, τα έχουμε πει αυτά. Και επίση διάβασα ένα άλλο ε, το εξίσου ενδιαφέρον άρθρο. Η Ρωσία τιμωρεί την Ιαπωνία και δεν προσέρχεται σε συνομιλίες για την αλληλεία στις, νήσους, στις νήσους Κουρίλες επειδή η Ιαπωνία πήρε τη συγκεκριμένη θέση εναντίον της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί διάβασα σε αυτό το άρθρο ότι δεν έχει λήξει τον εμπόλεμο μεταξύ της Ρωσίας Σοβιετικής Ένωσης, διάδοχος Ρωσία και της Ιαπωνίας. Ε, υπάρχει φυσικά εκεί το ζήτημα των ε, συνόρων, οι κουρίλες είναι ένα συγκρότημα νήσων μεταξύ της νήσου Χοκάιντο, είναι η μεγάλη βόρεια νήσος ε, του συμπλέγματος της Ιαπωνίας και της ε, ε, χερσονήσου της Καμτσάτκα. Εκεί στη μέση βρίσκονται τεράστιας σημασίας αυτές οι νησίδες. Ε, τη διεκδικεί η Ιαπωνία, τη διεκδικεί η Ρωσία. Εκεί γίνονται συνομιλίες για την αλληλεία μέχρι να βρεθεί να συμφωνήσουν οι δύο χώρε. Φέτο λοιπόν σταμάτησαν οι συζητήσεις. Τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία την Ιαπωνία για τη θέση που πήρε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τρίτο θέμα. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Λοιπόν, όπως έχουμε διαπιστώσει, παρότι υπάρχουν πληροφορίες και από την Ουκρανική πλευρά και όχι πάντα από ανοιχτέ πηγέ ότι οι Ουκρανοί που έχουν υψηλή τεχνολογία ε, τους έχει, έχουν μείνει εργοστάσια από τη Σοβιετική Ένωση άρα και υψηλή τεχνολογία κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης ότι έχουν αναπτύξει συστήματα πιθανόν να πήραν και κάποια ε, μυστικά αν θέλετε από το Ισραήλ και μπορούν και εξουδετερώνουν σε μεγάλο βαθμό τα ιρανικά ε, ε, ντρόν ε, καμικάζι, αυτά τα οποία το πρώτο διάστημα τουλάχιστον ανέτρεψαν και την, την πορεία του πολέμου. Πέστη μεγάλο σοκ η Ουκρανία από τη χρήση αυτών των ε, ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών, των ντρόν καμικάζει. Και τότε ε, είχε ζητήσει η Ουκρανία να καταστρέψει, η σύμμαχοί της, η Δύση, να καταστρέψουν τα εργοστάσια που κάνουν την που παράγουν αυτά τα drones και ενώ υπήρχε αυτή η απειλή από τη Δύση είδαμε χθες ένα εργοστάσιο στο Ισφαχάν καταστράφηκε που δέχθηκε επίθεση από μεγάλο αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών πιθανότητα τέτοιων δηλαδή τα περιφερόμενα πυρομαχικά drones αυτοκτονίας καμικάζει εκεί λέγεται ότι αυτό το εργοστάσιο ήταν τελικά ήταν αποθήκες ή εργοστάσιο παραγωγής ε, πυράβλων μεγάλο βελληνικούς μεσαίου και μεγάλο βελινεκούς δε δεν ξέρω αν ήταν και εργοστάσιο παραγωγής δρόμου, πάντως αναφέρεται ότι ε, ήταν, η επίθεση αυτή έγινε από, τους, από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό νομίζω και από μία άλλη χώρα που δεν είναι το Ισραήλ, λέει το άρθρο. Ε, η, η Ιρανική πλευρά ε, ομολογεί ότι έγινε επίθεση, λέει όμως ότι χτυπήθηκε μόνο ένα διοικητικό κτίριο, δεν υπήρχαν καταστροφές ούτε στο εργοστάσιο, ούτε στις που υπάρχουν οι, τα βλήματα. Ε, πάση περιπτώσει Εάν υπάρχει δεύτερη χώρα εκεί, θα είναι μια χώρα με την οποία το Ιράν έχει ε, κακές σχέσεις ή εμπλέκεται σε τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον της. Αυτή η χώρα είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία δέχτηκε επιθέσεις στα δηληστήρια της Αράμκο. Γι' αυτό στείλαμε και εμείς τα Patriot ε, στην Σαουδική Αραβία. Δέχεται συνεχώς επιθέσεις από τέτοιου είδους υπτάμενα αντικείμενα, δηλαδή drones καμικάζι από την Ιεμένη, η οποία η Ιεμένη... Οι... οι Σιήτες της Ιεμένης υποστηρίζονται πλέον ανοιχτά από το Ιράν αλλιώς δεν έχουν από κάποια άλλη χώρα να παίρνουν τέτοια βοήθεια εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει εγώ επέλεξα να το βάλω μέσα στα θέματά μας πιο πολύ για να δούμε πόσο αυτός είναι, αυτή είναι η ασύμμετρη απειλή αυτή ακριβώς επειδή έχουμε γράψει και ένα βιβλίο εδώ έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο για τις, τον ασύμετρο πόλεμο και τι ασύμετρε απειλέ. Αυτή είναι η ασύμετρη απειλή. Δεν ξέρει από πού σου έρχεται. Και επειδή πρέπει η Ελλάδα να είναι έτοιμη, θεωρώ δεν αρκούν οι προσπάθειε, φιλότιμε προσπάθειε που κάνει και ο Παναγιώτοπουλο και ο Σταϊκούρα με τα πανεπιστήμια. Δεν αρκούν. Πρέπει να γίνουν, αν δεν μπει ο ιδιωτικό τομέα, με σκοπό το κέρδο, να κερδίσουν. Αλλά να φέρουν υψηλή τεχνολογία και να κάνουν ταχύτατα βήματα, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει, προσέξτε, τέτοιου είδους οπλικά συστήματα, για 100, 200, 500 και 600 χιλιόμετρα. Και σας πληροφορώ ότι μπορεί αυτό να το κάνει μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα χρόνο η Ελλάδα. Και τότε η Ταϊφούν που λέει ο Ερντογάν, να δείτε πώς γυρνάει ανάποδα το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα λοιπόν, για να χτυπήσουν το Ισφαγάν, πάρτε και δείτε πού είναι το Ισφαγάν. Είναι στην καρδιά του Ιράν. Τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει πλέον ασφαλή περιοχή. Για καμία χώρα. Λοιπόν, ε, κάποιο φίλο ζήτησε, ε, είπε, όχι πολύ ευγενικά, δεν, μου είπε ότι αναφερόμενο χθε στην επίθεση που έκαναν οι Ισραηλινοί στην Τζενίν, νομίζω, την ανέφερα χωρί να πω πόσου ανθρώπου σκότωσαν, ενώ ανέφερα πόσου ανθρώπου σκότωσαν στην δολοφονική επίθεση στο τζαμί. Ακούστε, δεν το ανέφερα γιατί δεν το ήξερα και δεν, δεν σα είπα ούτε χρόνο έχω ούτε τα ξέρω όλα. Αλλά στη μια και δεν θέλω να πάρω το μέρο κανενό. Δηλαδή, τόσα προβλήματα έχω, τόσα προβλήματα έχει η Ελλάδα πέραν και το μέρο κάποιου. Η προσπάθειά μα είναι να γίνεται αντικειμενική ενημέρωση. Στη μια πλευρά έχουμε κρατική βία, δηλαδή στρατεύματα. Το, ο Ισραηλινό στρατό εισέβαλε στη Τζενή και σκότωσε πόσου δεν ξέρω. Και στην άλλη πλευρά ένας που δεν ξέρουμε ποιος ήταν, ούτε πιανού οργάνωση ήταν, πήγε σε μία ε, ε, συναγωγή και σκότωσε 7 ανθρώπους και τραυμάτισε βαριά άλλους 3. Δεν είναι το ίδιο. Ούτε το γεγονός ότι αδικείται ο Παλαιστινιακός λαός από την πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ, ότι εμείς θα παρουσιάζουμε μία επίθεση στη συναγωγή ως νόμιμη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω να βρεθεί μια λύση, το είπε και χθε. Να βρεθεί μια λύση να αποκτήσουν οι Παλαιστίνοι το δικό του κράτο και να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο λαοί. Και να μην την πληρώνει και, κι όλη η περιοχή τέλο πάντων, κυρίω όμω να μην αδικούνται άνθρωποι. Επαναλαμβάνω, δεν ήξερα πόσοι σκοτώθηκαν στη Τζενίν, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Αυτό είναι απλά τα πράγματα και σε ό,τι αφορά το τζαμί, το, τη συναγωγή, το ίδιο θα έλεγα. δηλαδή ένα Ισραηλινό πήγαινε σε ένα τζαμί, όχι κρατική βία. Δεν ξέρω ποιο. Σαν Ζαμί και σκότωνε 10 μουσουλμάνους, Τα ίδια θα έλεγα. Είναι ότι είναι δολοφονική επίθεση. Δεν παίρνουμε τη μέση, τη μέση και δεν φοβόμαστε να πάρουμε και τη θέση του ενό και του άλλου ή να κατηγορήσουμε κάποιον. Όποιο κάνει λάθη, την τρώει στο κεφάλι. Όποιο και να είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μα. Καλά, νομίζω ότι έχει καταντήσει κοροϊδία τέλο πάντων, αλλά α το αναφέρομαι και αυτό. Ο υφυπουργό ε, θησαυροφυλακίου οικονο, οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτών τη Αμερική, Brian Nelson, Nelson, Brian Nelson, ε, έρχεται στην Τουρκία. Ενώ προηγουμένω έχουν γίνει προειδοποιήσει στην Τουρκία για ένα πολύ σημαντικό θέμα για τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική έχουν διαπιστώσει ότι από τις 1 Οκτωβρίου του 2022. Μέχρι πρόσφατα έχουν προσγειωθεί σε αεροδρόμια της Τουρκίας 2.100 αεροσκάφη τύπου Boeing αμερικανικής κατασκευής αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της προσγείωσης είναι ότι αυτά όσο είναι στη Ρωσία δεν μπορούν ούτε να συντηρηθούν ούτε ανταλλακτικά να βρουν έρχονται στην Τουρκία, συντηρούνται, βρίσκονται ανταλλακτικά και ξαναπηγαίνουν στη Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το εμπάργκο, Παραβιάζεται το εμπάργο. Και στην προκειμένη περίπτωση λέει η Αμερικανική πλευρά ότι το παραβιάζει η Τουρκία. Και έρχεται λοιπόν, απειλεί την Τουρκία η Αμερική και λέει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις σε εταιρείε και πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και έρχεται ο Νέλσον τώρα, ο Μπράιν Νέλσον, ο Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ που είναι για θέματα ε, ε, οικονομικά, ε, οικονομικά της τρομοκρατίας, της διεθνούς τρομοκρατίας, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα, έρχεται για να συνεννοηθεί με την Τουρκία. Εντάξει, πιστεύω ότι η Τουρκία πάλι με τα ανατολίτικα θα τον φέρουν βόλτα, μέχρι τώρα η Τουρκία είναι κερδισμένη. Και αυτά που μου λέγανε από την αρχή του πολέμου, περίμενε και θα δεις τι θα πάθει η Τουρκία, τελικά δεν έχει πάθει τίποτα. Τελικά δεν έχει πάθει τίποτα και να μην ακούω τώρα θα, τι θα, τι θα, θα, θα βγει κερδισμένη, με έναν ε, κόμβο φυσικού αερίου. Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε, έχουμε κάνει κόμβο την Αλεξανδρούπολη, σωστά την κάναμε, φυσικό, ενεργειακό κόμβο φυσικού αερίου, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμο, θα αρχίσουν να μιλούν όλοι με τη Ρωσία και θα δίνει το, η, ο κόμβο φυσικού αερίου τη Τουρκία στην Ανατολική Θράκη, θα δίνει στη Βουλγαρία το φυσικό αέριο με τη μισή τιμή από ότι θα φτάνει σε εμά τον κόμβο τη Αλεξανδρούπολη. Τα ελληνικά εργοστάσια, τα ενεργοβόρα. Πώ θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα Ρώσια, τα, τα βουλγάρικα ή τα τουρκικά, Αυτό το έχει σκεφτεί κανένα. Φυσικά δεν είναι άσπρο μαύρο ότι α, αφού δεν κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ κάποιον πρέπει να τον απασχολήσει σε αυτή η κατάσταση. Κυρίω στι ΗΠΑ που μα βάλανε σε αυτό το τρυπάκι. Ακολουθούμε κατά γράμμα ό,τι λένε και τελικά βγαίνει εμεί. Πλήττεται η οικονομία τη Ευρώπη και τη Ελλάδα και κερδισμένη είναι η Τουρκία. Ε τότε τι έγινε, χωρί κέρδο κέρατα. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Μπράιαν Έλσον και για τι έξυπνε πολιτικέ που ακολουθούνται απέναντι στην Τουρκία. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα που είναι να κλέ και να γελά. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Τα έχουμε πει ξανά ότι η Τουρκία βλέποντας πόσο μεγάλη ζημιά της έχει κάνει η δράση της, των Ελλήνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει βάλει μια στρατηγική και είπε θα αποκτήσω και εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μια πολυάριθμη τουρκική κοινότητα θα γίνουν και αυτοί επιχειρηματίες πλούσιοι θα μάθουν τα κόλπα και θα επηρεάζουν και αυτοί Τις αποφάσεις θα γίνουν αμερικανοί πολίτες και θα επηρεάζουν και αυτοί τις αποφάσεις της αμερικανικής, των αμερικανικών κυβερνήσεων. Εγώ διάβασα αμερικανικά στοιχεία ότι τις προηγούμενες δεκαετία από το μεξικό στι ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής περνούσαν παράνομα 1.800, 1.200, 1.500 Τούρκοι. Πέρυσι το 2022 πέρασαν πάνω από 20.000. Αυτό είναι πολιτική της Τουρκίας εκεί στο FBI, δεν ξέρω τι κάνετε. Ο κύριος Σοηλού είναι αυτός, ο οποίος χρηματοδοτεί, του στέλνει στο Μεξικό, τους με χρήματα, πληρώνουν τα κυκλώματα και περνούν στην Αμερική. Αυτή η χώρα λοιπόν που κάνει αυτή τη λαθρέα διακίνηση των δικών της πολιτών, αυτή η χώρα της οποίας οι πολίτες παρακαλάνε τις πρεσβείες της Αμερικής, της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, δώστε μας βίζα να πάμε στην Ευρώπη άκουσον άκουσον δηλαδή είναι να κλαις και να γελάς ή μάλλον μόνο να κλαις μόνο να γελάς εξέδωσε χθε ταξιδιωτική οδηγία εναντίον των ΙΠΑ της Σουηδίας, της Γερμανίας και ποιε άλλες χώρες Είχαν εκδώσει προηγουμένω ταξιδιωτικέ οδηγίε στου πολίτε του, όχι να μην πηγαίνουν στην Τουρκία, όταν πηγαίνουν στην Τουρκία να προσέχουν γιατί το κύμα των διαδηλώσεων και το μίσου του μίσου που έχει εξαπλωθεί στην τουρκική κοινωνία μετά το κάψιμο του Κορανίου μπορεί να είναι επικίνδυνο για τους Σουηδούς, τους Αμερικανούς και τα Τους λένε να αποφεύγετε τις συγκεντρώσεις αυτό, εκείνο το άλλο. Η Τουρκία λοιπόν αντιδρώντας, θέλοντα να δείξει ότι είναι μικρομέγαλη, το μεγαλείο της Τουρκίας, εξέδωσε και αυτή ταξιδιωτική οδηγία. Για πού, βγάζει ταξιδιωτική οδηγία βρε κακομύρη, αφού για να πάνε οι πολίτες σου εκεί, παρακαλούν, κλιπαρούν να πάρουν βίζα. Τι βγάζει ταξιδιωτική οδηγία. Ταξιδιωτική οδηγία βγάζουν αυτοί που κινούνται ελεύθερα. Πού βγάζει ταξιδιωτική οδηγία. Και τι, πήραξε κανένα κανέναν Τούρκο πουθενά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, αφού είμαστε ήδη στο θέμα, να πούμε ότι η Σουηδία αποφάσισε να παγώσει τι συνομιλίε με την Τουρκία. Επειδή διαβάζω διάφορα, δεν παγώνει τη διαδικασία ένταξη στο ΝΑΤΟ. Παγώνει τι συνομιλίε με την Τουρκία, γιατί είδα τον Υπουργό Εξωτερικών τη Σουηδία να λέει: Ελπίζουμε ότι έω το καλοκαίρι θα είμαστε μέλη. Αφήνει δηλαδή η Σουηδία το ΝΑΤΟ, τι ΗΠΑ να, να βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά. Βγάλετε τα εσεί πέρα με την Τουρκία. Δικό σα παιδί είναι. Αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω να επιμένω, γιατί διάβασα και ένα άρθρο εδώ στην Ελλάδα που λέει ότι η Τουρκία απέκτησε περισσότερα αερίσματα. Δεν το πιστεύω αυτό. Το ζήτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Τουρκία. Τεράστιο πρόβλημα. Για να σα πω και το άλλο. Έχει αναδείξει και το κουρδικό. Έχει αναδείξει και το κουρδικό. Άλλα πήγαινε να δείξει η Τουρκία, αλλά ο κόσμο δεν είναι χαζό. Πώ είναι δυνατόν να είναι τρομοκράτε 6 εκατομμύρια ψηφοφόροι στο HDP, στο κόμμα τη Δημοκρατία των Λαών. Πώ είναι δυνατόν. Πώ είναι δυνατόν να είναι χιλιάδε άνθρωποι στι φυλακέ, όλοι αυτοί τρομοκράτε είναι. Μήπω είναι άνθρωποι τον οποίων τα δικαιώματα τα στερεί με βάρβαρο τρόπο το τουρκικό κράτο. Αυτά καταλαβαίνει ο κόσμο και γι' αυτό είπα τις γύρισε μπούμεραγκ τη Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μα. Θυμάστε τον κύριο Εντέρ Μουμίν, πώ το λέγανε αυτόν, ε, του, τον δήμαρχο του Ιάσμου. Είδαμε ότι σε πρώτη φάση αυτό, να θυμίσουμε για όσου δεν έχουν ακούσει, εξέδωσε κάποιε αποφάσει παράνομε. Και είπε. Ε, διέκοψε τη σχέση εργασίας που είχαν κάποιοι άνθρωποι με το Δήμο μου φαίνεται απάλλαξε καθηκόν τον κάποιος αντιδημάρχος και, με, και μάλιστα έβαλε σε επίσημα χαρτιά του Δήμου με τη σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας και του Δήμου ότι αυτοί ανήκουν σε τρομοκρατική, παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση και τους απαλλάζει των καθηκόντων και διακόπτει τη σχέση εργασίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ή, τι εθνική ασφάλεια, τι, τι, έκαναν οι άνθρωποι, ανήκουν λέει στο κίνημα Γκουλέν. Και τι έχει σχέση με την εθνική ασφάλεια τη Ελλάδα, με την εθνική ασφάλεια τη Τουρκία έχει το κίνημα Γκιουλέν. Υποτίθεται ότι έχει. Γιατί για όσου δεν το ξέρουν, συγκυβερνούσε ο Γκιουλέν με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν το φιλούσε τα χέρια του Γκιουλέν. Και όταν συγκρούστηκαν για την νομή τη εξουσία, τότε ο Ερντογάν, ξέρετε, όλα τα κράτη το κάνουν. Ό,τι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, το λένε ότι είναι τρομοκράτη. Ε, ο εύκολο δρόμο. Εν πάση και από πού και ως πού αυτός το έκανε αυτό. Τέλος <σπαίλει> πάντων έγινε φασαρία με αυτό το θέμα. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Ανατολικής Μακεδονίας Κεθράκης, που είναι ο περιφερειάρχης που τοποθετείται από τον Υπουργό Εσωτερικών εκεί, αυτή είναι η αποκεντρωμενη διοικηση της ανατολικης μακεδονιας θρακης που ειναι ο περιφερειαρχης που διοίκηση, και κρατά τις διαδικασίες σε σχέση με τον εκλεγμένο περι, 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 περιφερειάρχη, του. του τους, του κεντρικού κράτους, το θέματα δηλαδή ηθαγένειας, ε, της, ε, της, νομιμο, της, της νομιμότητας των δημάρχων τα λοιπά, της κρατάει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση λοιπόν διάβασα ότι ακύρωσε τις, πράξεις, τις διοικητικές πράξεις του Μουμίν, ο Μουμίν ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια. Διαβάζω λοιπόν ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βορύδης, ότι θα τον απαλλάξει των καθηκόντων του ενώ συμβαίνει αυτό λοιπόν, έχω κάτι για το ένα κείμενο σχετικό, αλλά δεν έχω χρόνο να το διαβάσουμε, ενώ συμβαίνουν αυτά, διαβάζω σήμερα ότι ακούστε θράσους, ακούστε θράσους, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουν ανακηρύξει την 29η Ιανουαρίου κάθε έτους η μέρα αντίστασης των Τούρκων της Δυτικής Τράκης, Τούρκων σε εισαγωγικά αυτοί τα λένε, δεν το λέω εγώ, αλλά κάπως πρέπει να συνοηθούμε, και έβγαλε μια κατάπτυστη ανακοίνωση με φωτογραφία του Σαδίκ. Έχει δηλαδή στο, την είδα και στο Twitter, φωτογραφία του Σαδίκ, και λέει ότι τη, την πλήρωσε επειδή ήταν Τούρκος, κάτι τέτοια. Διάβασα και στο Twitter από κάτω ε, απίστευτε ε, ε, κορώνες των Τούρκων Εθνικιστών για τη Θράκη. Ε, και όλα αυτά καταρχάς κατά την άποψή μου είναι μια ευθεία και χειροπιαστή θα έλεγα ενέργεια του τουρκικού κράτους επίσημη από το ΙΠΕΚΣ παραβίασης της συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης ξεκάθαρα λέει, διότι οι ίδιοι το ζήτησαν, μη γράφετε ότι αυτοί που θα μείνουν στη Θράκη είναι Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, Τούρκοι, Ρωμά και Πομάκι, βάλτε όλους τους όλους Μουσουλμάνους, γιατί είχαν κατά νου σταδιακά μέσα από τα τζαμιά και δια του Ισλάμ να τους εκτουρκίσουν. Και εμείς είμαστε, δυστυχώς το παίξαμε το παιχνίδι λόγω ΝΑΤΟ από το 1952 και μετά και ενώ οι άνθρωποι ήταν, έλεγαν είμαστε πομάκι, δεν μιλούσαν ούτε μια λέξη τουρκική, τους βάλαμε να μαθαίνουν τουρκικά μέσα στη χώρα μας και την πληρώναμε γιατί, γιατί ε, για να αντιμετωπίσουμε την κομμουνιστική απειλή. Επειδή η γλώσσα τους έμεινε με τη γλώσσα των Βουλγάρων των Πομάκων, τους κάναμε Τούρκους, για να... όμως η κομμουνιστική απειλή έφυγε και η αθλειότητα έμεινε. Και κάποια στιγμή το ελληνικό κράτο πρέπει να βρει τρόπο, δεν ξέρω τι συμφωνίε υπάρχουν, να βρει τρόπο να φύγει η τουρκική γλώσσα από τα σχολεία των Πομάκων. Τέλο. Θράσο των Τούρκων. Ξεπάστρεψαν τον Ελληνισμό 150.000 Έλληνε από την Κωνσταντινούπολη, έμειναν 2.000 δυστυχισμένοι άνθρωποι, περισσότεροι υπέργεροι, και έχουν το θράσο τώρα να κατηγορούν την Ελλάδα για του μουσουλμάνου τη Τράκη που μπορεί, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο, κάποια στιγμή μπορεί κάποια δικαιώματά του να είχαν παραδιαστεί από την Ελλάδα στις προηγούμενες δεκαετίες αλλά εδώ και 30 χρόνια ζουν θα έλεγα διακρίσεις υπάρχουν θετικές εις βάρας των χριστιανών στη Θράκη ε, έλεος πια Λοιπόν πάμε ε, Διαβάζω δημοσιεύματα ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες από την Exxon Mobil νοτίως και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και επιταχύνονται γιατί πάλι με βάση δημοσιεύματα που μίλησα και με έναν άνθρωπο που εμπλέκεται σε αυτά και λέει ότι η Total που πήρε τη σκητάλη, η Exxon Mobil που πήρε τη σκητάλη από την Total δεν πηγαίνει ποτέ, είναι η πρακτική της σε περιοχές όπου δεν είναι σίγουροι εκ των προτέρων ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εν πάση περιπτώσει για τα μεγέθη λέγονται διάφορα, δεν θέλω να σα μπερδέψω. Πόσε χιλιάδε, εκατομμύρια κυβικά, δεν σε θέλω να σα μπερδέψω. Μόνο θέλω να σα αναφέρω το εξή. Ότι σύμφωνα με υπολογισμού, και στο άρθρο αναφέρονται πώ γίνονται υπολογισμοί, να μην. Α μείνουμε σε αυτό. Ότι στο ελληνικό υπέδαφο, σε ξηρά και θάλασσα, υπάρχουν ενεργειακά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που ισοδυναμούν με 3,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου η τιμή του. Τι σημαίνει αυτό, εάν πούμε ότι το βαρέλι είναι 100 δολάρια για παράδειγμα, μπορείτε να καταλάβετε πόσο, πόσα δισεκατομμύρια είναι, πόσα τρισεκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, ε, θεωρώ ότι λοιπόν επειδή δεν υπάρχει σταθερός δεν είναι σταθερή τιμή του πετρελαίου θεωρώ ότι είναι ένας ε, τεράστιος ένας τεράστιος πλούτος κάτω από το ελληνικό υπέδαφος και αυτό που μένει είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις γιατί αυτό θα το διαχειριστούν σε βάθος χρόνου οι ελληνικές κυβερνήσεις να διαχειριστούν το ζήτημα με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να έχουμε προστασία του περιβάλλοντο. Τα έχουμε πει αυτά. Να υποβεληθεί όσο είναι δυνατόν η ελληνική εθνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία και να μπορέσουμε επιτέλου να βγάλουμε από πάνω μα το άγος αυτού του χρέου που, που έχει καταστήσει την Ελλάδα ε, μία απικία χρέου, όπω προσιλώ λένε ορισμένοι ε, φίλοι. Λοιπόν, να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα και να πάμε στο θέμα εδώ ε, όχι στο ίδιο θέμα να μείνουμε λοιπόν προσέξτε ε, ο Τζιχάντ Διαϊτζή όπως ξέρετε είναι ο, ένας από τους γεννήτωρες της ιδέας της, της ιδέας γαλάζιας πατρίδας στην ιστοσελίδα της Μιλιέτ μια εφημερίδα που είναι κοντά στον Ερδογάν ο αυτό ο απόστατο Τζιχάντ Γιάιτζι, ναύαρχο είναι, σχολιάζει το θέμα του συσχετισμού ναυτικών δυνάμεων Ελλάδας-Τουρκίας, πάντα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και εκεί κάτω, την ExxonMobil, έτσι. λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξή, Μετά την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνα Ακάρ στο Λονδίνο, υποστηρίχθηκε ότι η Τουρκία θα αγόραζε φρεγάτε κλάση Type 23 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά του, Ακάρ δήλωσε, Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο τίποτα οριστικό. Ωστόσο, η Άναι Επιτροπή Διοίκησης των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων δεν έχει αναφέρει τέτοια ανάγκη, ο ε, Ακάρ δεν θα έλεγε ότι εξετάζει τέτοιο θέμα, πάνω να πει ότι το τουρκικό πολεμικό ναυτικό λέει θέλουμε ένα πλοίο εξέδρα, σαν τις ελληνικές μπελάρα δηλαδή. Όπως όλοι γνωρίζουν, οι Τουρκία ανώπιες δυνάμεις είναι ένας από τους πιο ισχυρούς θεσμούς στον κόσμο. Οι επιχειρησιακές ανάγκες έχουν αυξηθεί αλλά ο αριθμό των φρεγατών είναι ο ίδιο. Οι κορβέτε δεν είναι ικανέ να εκτελούν τα ίδια καθήκοντα με τι φρεγάτε. Τώρα είμαστε πλέον μια ναυτική δύναμη ανοιχτή θαλάσση. Προσέξτε. Δεν είμαστε παράκτιο ναυτικό. Έχουμε πλοία συνεχώ μπροστά από τι ακτέ τη Λιβύη. Δεν είναι γνωστή η παρουσία του, γιατί δεν δρούν και πολλοί για να φαίνονται. Δυσκολευόμαστε όμω να συντηρήσουμε αυτά τα πλοία, γιατί δεν υπάρχουν άλλα να τα αντικαταστήσουν. Έτσι τα πλοία μας φτύρονται, γερνούν πολύ γρήγορα. Άρα χρειαζόμαστε επιγόντως ένα πλοίο εξέδρα και πρέπει με κάποιο τρόπο να την ολοκληρώσουμε. Η Ελλάδα εξοπλίζεται εναντίον της Τουρκίας και προσπαθεί να πληρώσει τις ελλείψεις της με αγορές από το εξωτερικό. Οι φρεγάτες κλάσης Μπελάρα προανα... παραγγέλθηκαν από τη Γαλλία σε αυτό το πλαίσιο. Τον περασμένο μήνα, λέει ο Διαϊτζή, έδωσε μια συνέντευξη στους New York Times για αυτό το θέμα. Εκεί με ρώτησαν πώς θα απαντούσε η Τουρκία στι αγορέ όπλων εκ μέρου τη Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, αυτή η ερώτηση είναι από μόνη της μια παραδοχή ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται διαρκώ. Η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και να, αναλα... και να λάβει ανάλογα μέτρα. Η Ελλάδα προσπαθεί να εξυγχρονίσει το ναυτικό τη και να αυξήσει τον αριθμό των πλοίων εξεδρών. Είναι απαραίτητο να τονιστεί. Ότι η Τουρκία έχει μειώσει την εξάρτησή τη από ξένε χώρε με ταχύ ρυθμού όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και έχει μεγιστοποιήσει σοβαρά τη δύναμή τη. Δώστε εδώ προσοχή, παρακαλώ. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τι αγορέ τη από το εξωτερικό για να ενισχύσει τι δικέ τη εθνικέ κινήσει. Αντίθετα, θέλει να πει δηλαδή ότι η Τουρκία μπορεί να παίρνει απ' έξω, αλλά ό,τι παίρνει είναι ενισχυτικό στι εθνικέ προσπάθειε που κάνει για τον εξοπλισμό. Αντίθετα. Όλη η δύναμη κρούση του ελληνικού ναυτικού εξαρτάται από ξένε χώρε, και αυτή η εξάρτηση διατηρείται και με τι νέε αγορέ. Μας τονίζει ότι δεν έχουμε δηλαδή ελληνική αμυντική βιομηχανία. Παρότι η Ελλάδα κάνει βήματα προ την προσθήκη νέων συστημάτων, αυτά τα βήματα δεν είναι σε επίπεδο επάρκεια ώστε να μειωθεί το χάσμα με την Τουρκία. Και το πιο σημαντικό. Ενώ η Ελλάδα περιμένει από το Παρίσι, το Βερολίνο και την Οάστιντο να τη δώσουν πυρομαχικά σε περίπτωση πολέμου, αναφέρεται στην Μπελάρα, στα υποβρύχια και στα αεροπλάνα, η Τουρκία είναι σε θέση να παράγει η ίδια τα απαραίτητα πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό σε εργοστάσια στην επικράτειά τη. Τα ακούει κανένα αυτό. Έχουμε μεγάλη ικανότητα και αναπτύξαμε αυτή την ικανότητα δουλεύοντα στα πλοία που αγοράσαμε. Σήμερα πλέον ε, μπορούμε να εξοπλίσουμε τα δικά μας πλοία με τα δικά μας συστήματα και όλα αυτά με αφορμή τη δραστηριοποίηση της Ελλάδας νοτίως της ε, ε, Κρήτης και εκεί νοτίως της Κρήτης να πούμε ότι θα κάνω μια άλλη αναφορά γι' αυτό υπάρχει ένα ραδιόφωνο που λέγεται Γάβδος FM και εκπέμπει από τη Γάβδο. και πολλές φορές μου ζητούν και βγαίνω εκεί και λέω την άποψή μου να πούμε ότι αυτό το ραδιόφωνο που το πληρώνει ένας επιχειρηματίας. Ματώνει, έτσι. Αυτό το ραδιόφωνο το ακούει όλη η Νότια Κρήτη, η οποία δεν πιάνει κανέναν άλλο σταθμό, επειδή παρεμβάλλονται οι οροσυρές της Κρήτης και το ακούν και οι ακτές της Λιβύης και της Αιγύπτου. Και όχι μόνο αυτό, στέλνουν και μηνύματα. Απουσία πλήρης του ελληνικού κράτους και ενώ οι Τούρκοι λένε πλοία ανοιχτή θανάσια για να καλύψουν αυτή την περιοχή, εμεί πάμε να κάνουμε ναύσταθμο αλλού και αλλού. Στο Κυριαμάδι πρέπει να κάνει η Ελλάδα ναύσταθμο. Στο Κυριαμάδι, στην ανατολική μύτη της Κρήτης. Εκεί να υπάρχουν και υποβρύχια, ένα υποβρύχιο και φρεγάτες και πυραυλάκατε, πυραβλάκατε, ούτω ώστε να διακτηνίζονται στην περιοχή μεταξύ Ρόδου, Κρήτης και Ακτών της Αιγύπτου και της ε, ε Λιβύης, να είναι παρούσα η Ελλάδα. Πάλι κλεισμένοι στο καβούκι μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί φεύγει ο χρόνος δυστυχώς. Λοιπόν, ακούστε. Η Ελλάδα, το θέμα είναι, δικό μου άρθρο είναι, να το διαβάσω για να μην σας τα λέω και μπερδευτώ. Η Ελλάδα με την κατάπνευση αφορά το θέμα την πολιτική που ασκεί η Βουλγαρία στο Σκοπιανό. Δείτε και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα μαζί. Η Ελλάδα, με την κατάπτυση και εξαντικειμένο προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, διέπραξε ένα εθνικό και συνάμα ιστορικό έγκλημα. Αναγνώρισε την ύπαρξη μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα, τη στιγμή που κανένα σοβαρό ιστορικό στον κόσμο δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Ενώ το έγκλημα αυτό διαπράχθηκε από την Ελλάδα, η Βουλγαρία, για δικού τη λόγου, αρνήθηκε να το πράξει και υπερασπίζεται την ιστορική αλήθεια. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα και άρα μακεδονικό έθνο, πάντα με βάση τα δικά τη συμφέροντα, που μπορεί να υποκρύπτουν και διεκδικήσει βάρο τη Ελλάδα. Δεν κρίνουμε αυτό. Κρίνουμε πώ ένα κράτο υπερασπίζεται την ιστορική αλήθεια που θεωρεί ότι είναι έτσι και τα εθνικά του συμφέροντα. Όμω θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο που υπερασπίζεται τι θέσει τη η Βουλγαρία, για να έχουμε μέτρο σύγκριση με τι διαδικασίε που τήρησε και συνεχίζει να τηρεί Ελλάδα για το θέμα. Το Νοέμβριο του 2020, η Σόφια εμπόδισε την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Σκοπίων, προβάλλοντα μία σειρά από αιτήματα που πρέπει να ικανοποιήσει εν λόγω χώρα πριν από την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Να σημειωθεί ότι η βουλγαρική πλευρά αρνείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη τη μακεδονική γλώσσα, την, την οποία θεωρεί μία από τι διαλέκτου τη βουλγαρική, απαιτεί αλλαγή του συντάγματο και αναγνώριση ισότιμη βουλγαρική κοινότητα στο κράτο στη χώρα των Σκοπίων ενώ θέτει και θέμα αντικειμενική ερμηνεία στα γεγονότα τη κοινή ιστορία του. Επειδή εκεί ο Μακεδονισμό του έβαλε του Βουλγάρου ότι συνεργάστηκαν με τον Ναζί, κάτι τέτοιο. Η Γαλλική Προεδρία, το πρώτο εξάμεινο του 2022, υπέβαλε πρόταση για να ξεπεραστούν οι αντιρρήσει τη βουλγαρική πλευρά. Η Γαλλική Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι 17 Ιουλίου του 2022, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Βουλγαρία και Σκοπίων, Υπέγραψαν το πρωτόκολλο για τη δεύτερη συνεδρίαση τη Μικτή Διακυβερνητική Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 τη Συνθήκη Φιλία Καλή Γειτονία Γετονί... και Συνεργασία του 2017. Το διμερέ πρωτόκολλο, που είχε φιλόδοξα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία στην πράξη στοχεύουν στην επίλυση πολλών ανοιχτών ζητημάτων, ήταν αναπόσπαστο μέρο τη αποκαλούμενη πρόταση τη Γαλλική Προεδρία, μαζί με το διαπραγματικό... διαπραγματευτικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση το εν λόγω πρωτόκολλο, τα Σκόπια θα έπρεπε να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματο τη χώρα με στόχο τη συμπερίληψη των Βουλγάρων σε αυτό και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, είχε αποφασιστεί να γίνει η δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη για να ξεκινήσει στη συνέχεια η πραγματική διαπραγμάτευση Σκοπίων Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ίδια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η Υπουργό Εξωτερικών τη Βουλγαρία, η κυρία Γκεντσόφσκα, δήλωσε, προσέξτε η Βουλγαρία δεν έχει υποχωρήσει από τη θέση της σε ό,τι αφορά την επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας. Τηρούμε πλήρως την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Η απόφαση Εθνοσυνέλευση και την τηρούν όλες οι κυβερνήσεις. Εδώ εμείς τι κάναμε θα δείτε παρακάτω. Υπενθυμίζοντας ότι η Σόφια δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα των Σκοπίων. Τα άλλα 26 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τις δικέ τους θέσει και δεν μπορούμε να τα υποχρεώσουμε να δεχτούν τη δική μας. Προσθέτοντας ότι η βουλγαρική θέση διασφαλίζεται από το πακέτο τεκμηρίωση τη λεγόμενη γαλλική πρόθεση. Συνεχίζοντα, η επικεφαλή τη βουλγαρική διπλωματία είπε ότι η συμπερίληψη τη βουλγαρική κοινότητα στο Σύνταγμα των Σκοπίων αποτελεί την προπόθεση για να ξεκινήσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υφυπουργό εξωτερικών τώρα τη Βουλγαρία, η Βελισλάβα Πέτροβα, είχε τονίσει στην ίδια συνάντηση ότι είναι σημαντικό πω κανένα έγγραφο σχετικό με την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ω αναγνώριση τη λεγόμενη μακεδονική γλώσσα εκ μέρου τη Βουλγαρία. Η βουλγαρική θέση παραμένει αμετάβλητη. Έκτοτε, η κυβέρνηση των Σκοπίων όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει στην τροποποίηση του συντάγματο, αφού απαιτείται πλειοψηφία 2 τρίτων στη Βουλή, την οποία δεν διαθέτει, αλλά δεν έχει κατορθώσει να προστατέψει του βουλγαρικού συλλόγου που λειτουργούν στα Σκόπια, προκαλώντα τι φοδρέ αντιδράσει τη Σόφια. Το Νοέμβριο του 22, δηλαδή πριν λίγου μήνε, άγνωστοι έσπασαν τα, τζάμνια τζάμια του βουλγαρικού συλλόγου Τσάρο Βόρη ο Τρίτο στην Οχρίδα, ενώ παρόμοιο επεισόδιο είχε σημειωθεί και στο μοναστήρι, την Πίτολα όπω τη λένε, τον Ιούνιο του Ιδίου έτου με αφορμή τη λειτουργία του βουλγαρικού πολιτιστικού κέντρου Ιβάν Μιχαήλοφ. Και στι δύο περιπτώσει υπήρξαν αντιδράσει από το βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδικά για την επίθεση στο σύλλογο Τσάρο Βόρη Γ, το βουλγαρικό ΥΠΕΚ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τέτοιε ενέργειε εμποδίζουν εσκεμμένα τι προσπάθειε για τη δημιουργία φιλία, καλή γειτονία και συνεργασία ω βασικέ αρχέ σε σχέση μεταξύ τη Βουλγαρία και τη Δημοκρατία Βόρεια Μακεδονία και συνέχισε λέγοντα: Προσέξτε, είμαστε πεπισμένοι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών τη Δημοκρατία Βόρεια Μακεδονία θα αντιδράσει έγκαιρα και κατάλληλα σε ό,τι συνέβη. Η αντίδραση των αρχών σε αυτό το περιστατικό και σε άλλε μυσαλόδοξε ενέργειε θα αποτελέσει ένδειξη τη σοβαρότητα που αποδίδει η κυβέρνηση των Σκοπίων στην οικοδόμηση σχέσεων καλή γειτονία και στην ενταξιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, συνέδεε την ενταξιακή διαδικασία με την προστασία των βουλγαρικών συλλόγων. Το βουλγαρικό υπέξι. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι το ζουμί. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να ανακαλέσει η Βουλγαρία τον πρέσβη τη στα Σκόπια όταν τρία άτομα ξυλοκόπησαν τον γραμματέα του Βουλγαρικού Συλλόγου Τσάρο Βόρη Γάμα στην Οχρίδα πάλι. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου του 2023, προχθέ δηλαδή, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Βουλγαρία Νικολάη Μίλκοφ δήλωσε ότι ο Βούλγαρο πρέσβη στα Σκόπια Άγγελα Αγγέλοφ ανακαλείται στη Σόφια λόγω τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα όσον αφορά στα δικαιώματα των Βουλγάρων που κατοικούν εκεί. Μάλιστα, ο επικεφαλή τη Βουλγαρική Διπλωματία συμπλήρωσε ότι ο πρέσβη τη Βουλγαρία στα Σκόπια θα παραμείνει στη βουλγαρική πρωτεύουσα έως ότου η Σόφια δει απτά σημάδια αλλαγή τη συμπεριφορά των Σκοπίων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονό ότι ο βούλγαρο Ιπέξ συγκάλεσε τη συνεδρίαση, τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Βουλγαρική Βουλή, που έγινε μάλιστα και κλεισμένων των θυρών, και ενημέρωσε για την πορεία και τη νέα όξιση τη σχέση τη μεταξύ τη Βουλγαρία και των Σκοπίων τα μέλη τη, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναφέρει η Σόφια το βέτο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε να κάνουμε δύο παρατηρήσει. Πρώτον, την απόφαση τη Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση να μην άρει η Βουλγαρική κυβέρνηση το βέτο, αν δεν αναγνωριστεί η ισότιμη βουλγαρική κοινότητα στα Σκόπια, τονίζοντα ότι η Βουλγαρία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την μακεδονική γλώσσα. Ποτέ! 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 που δεν του συνέχιζε στο κάτω-κάτω. Προφανώς, η απόφαση για τη γλώσσα σχετίζεται με την απονομιμοποίηση της λεγόμενης μακεδονικής εθνικής ταυτότητας. Δεύτερον, ο Βούλγαρος Ιπέξ, νιώθοντας ότι είναι υπόλογος στην Εθνοσυνέλευση και δέσμιος της σωσάνω Απόφασης, ενημέρωσε την εξωτερική, εξωτερικών υποθέσεων για το θέμα και μάλιστα και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή εκεί λειτουργεί, λειτουργούν θεσμοί. Εδώ, στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας, ερήμην της βούλησης του λαού και της βουλής, παρέδωσε τη μακεδονική γλώσσα σε εισαγωγικά στο Ζάεφ, σε ραντεβού που είχαν σε ένα πάρκινγκ στη Δοϊράνη, <coughs> χωρίς να πενημερωθεί ούτε το κόμμα, ούτε η κυβέρνηση του Υπουργικού Συμβούλιο, ούτε η Βουλή, ούτε η Επιτροπή Εξωτερικών, κανένας. Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Σεπτεμβρίου του 2018, ο Ζάεφ μιλώντας στη Δοϊράνη, αποκάλυψε πως δικά του λόγια, σε αυτόν τον χώρο στάθμευση στη Δοϊράνη, μαζί με τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα Αλέξη Τσίπρα, επετέφθη συμφωνία για την αναγνώριση τη μακεδονικής γλώσσα. Τα παραπάνω παρατίθενται για να δουν οι φίλοι μα πώ λειτουργούν τα κανονικά κράτη και πώ λειτουργεί το ελληνικό κράτο και οι ελληνικέ κυβερνήσει. Ερήμην του λαού και ερήμην τη Βουλή των Ελλήνων. Για πέστε μου λοιπόν τώρα εσεί τι βγάζετε. Α, πέστε μου τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτήν την αθλειότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο θέμα μας, γιατί είναι μόνο για στεναχώρια αυτά. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει, το είχαμε πει προχτές, με την προσάρτηση. Δηλαδή Τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει η Τουρκία, σαλαμοποίηση. Φέτα, 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 φέτα και στο τέλο το βλέπει μπροστά σου να γίνεται αυτό που είχε σχεδιάσει, χωρί να το έχει καταλάβει, αν κοιμάσαι όρθιο φυσικά. Λοιπόν, βόμβα μεγατόνων για τον νέο πρόεδρο, η προσάρτηση των κατεχωμένων. Το νέο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο Κώστα Βενιζέλο. Θα φάμε λίγο χρόνο, αλλά ζητώ συγγνώμη. Το σενάριο για μια de facto προσάρτηση των κατεχωμένων είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα τη κατοχική Τουρκία και αποτελεί επιλογή που ενδέχεται να ενεργοποιηθεί πριν τι τουρκικέ εκλογέ που χρονικά τοποθετούνται στι 14 Μαου αυτού του χρόνου. Το ενδεχόμενο αυτή η κίνηση να είναι από τα πρώτα μεγάλα ζητήματα εξελίξει που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέο πρόεδρο τη Δημοκρατία φαίνεται να είναι πολύ πιθανόν. Θα είναι μια εξέλιξη που θα ευνηδιάσει αν και ψήνεται εδώ και καιρό. Προετοιμάζεται το έδαφο, πλην όμω για έναν πρόεδρο, μια καινούργια κυβέρνηση που θα προσπαθεί να βρει του πρώτου βηματισμού τη, μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπάγεται με βόμβα μεγατόνων. Σημειώνεται συναφώ πω αυτό είχε συμβεί και με την κρίση των ημείων τον Ιανουάριο του 1996. Είχε μόλι αναλάβει καθήκοντα η κυβέρνηση Σιμίτη και η κρίση που προκάλεσε η κατοχική Τουρκία εκτονώθηκε με την παρέμβαση των ΗΠΑ. Ξένε διπλωματικέ πηγέ θεωρούν πάντω πολύ ορατό αυτό το ενδεχόμενο. Καθώ, όπω σημειώνω, αποτελεί ένα από τα εργαλεία που έχει στα χέρια του ο Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν εν ώψη των εκλογών. Εργαλεία τα οποία συνδέονται και με διαχρονικού στρατηγικού σχεδιασμού τη Τουρκία. Η προετοιμασία για το μεγάλο αυτό βήμα, την προσάρτηση των κατεχωμένων, γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, με τι πρώτε κινήσει να ξεκινούν αμέσω μετά την τουρκική εισβολή. Από το εθνικό ξεκαθάρισμα τη μεταφορά των επίκων, ξεκίνησε από το 1975, την πλήρη οικονομική εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία, συγγνώμη, τη μεταφορά νερού από, την, από το Μανάβκατ, σημειωτέων επισκέφθηκαν αυτή την εγκατάσταση, με, τον Μπρέζ με το 96, το Δεκέμβρη, με τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα, ένας Ιταλός ε, που είχε καταγωγή από τη Σμύρνη, μιλούσε και ελληνικά, ήταν ο λεγόμενος Λεβαντίνος και με τον τότε πρόξενο της Ελλάδας στη Σμύρνη, τον κύριο Ριζόπουλο, επισκεφτήκαμε την εγκατάσταση, καλά ήταν πίσω μας τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας πληροφοριών που τρελάθηκαν. Από εκεί λοιπόν μεταφέρουν νερό από το Μανάβκατ στα κατεχόμενα, τις προετοιμασίες για ηλεκτρική διασύνδεση μέχρι και την αλλαγή δομών, εναρμόνιση των δομών του ψευδοκράτους με αυτές τις Τουρκία μεταξύ αυτού και του δικαϊκού συστήματο. Μέσα, μέσα, αυτό το παιχνίδι, μέσα σε αυτό το παιχνίδι εντάσσεται και το πρόγραμμα Ισλαμοποίηση των κατεχομένων, αλλά και των ιδιωτικοποιήσεων, λιμάνια, νερό, ηλεκτρικό κτλ., που συνδέονται με την εισβολή τουρκικών κεφαλαίων στα κατεχόμενα. Πλήρη τουρκοποίηση δηλαδή. Το θέμα τη προσάρτηση ήταν πάντα στην ατζέντα τη Άγκυρα, αλλά συνήθω δεν ήταν ψηλά στι προτεραιότητε. Αυτή τη φορά φαίνεται πω γίνεται αλλαγή στην ιεράρχηση τη τουρκική πολιτική. Ενώπιον του Ερντογάν υπήρχαν και υπάρχουν πολλά σενάρια για τα επόμενα βήματα. Αυτό που ενδιαφέρει τον αρχηγό τη κατοχική δύναμη είναι το επόμενο βήμα πού και πότε θα γίνει. Θέλει ένα βήμα που θα συνδέεται με διαχρονικέ μακροπρόθεσμε επιδιώξει τη Τουρκία, με υψηλό συμβολισμό που θα ξυπνήσει τα εθνικιστικά αντανακλαστικά τη τουρκική κοινωνία. Θα είναι το Κουρδικό, η Συρία, το Αιγαίο ή η η κυπρος Ποιο εμπεριέχει λιγότερο ρίσκο, όλα αυτά αξιολογούνται και φαίνεται πω έχουν τύχει επεξεργασία και αναμένεται να ανάψει το πρόσωπο φω σε κάποια από αυτά. Ο δ. Θεόδωρο Παναγιώτου, το άρθρο που το διαβάσαμε εδώ, καθηγητή οικονομική ανάπτυξη και ηθική και διευθυντή του Διεθνού Ινστιτούτου Διοίκηση Κύπρου, σε άρθρο του στον του περασμένου Σαββάτου αναφέρθηκε στο θέμα. Απλά δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Ε, τα έχουμε πει τι είπε. Λοιπόν, Υπενθυμίζεται ότι ο ορθογράφος της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενήτου Ζεν, Ουνάλ Φιντίκ, ανέφερε σε άρθρο του ότι ο ουσιαστικός λόγος της άσκησης πιέσεων εκ μέρους της Τουρκίας για παραχώρηση υπηκοοτήτων εκ μέρους του κατοχικού καθεστώτος είναι για να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που θα γίνει για την προσάρτηση, όταν θα είναι κατάλληλες συγκυρίες. Γιατί ο ακαδημαϊκός που προανέφερα λέει ότι θα κάνει πρώτα ένα δημοψήφισμα στα κατεχόμενα και μετά θα το επικυρώσει με μια με με προεδρική υπογραφή ο Ερντογάν. Ποιο μπορεί να είναι ο λόγο τη πίεση που ασκείται στου διοικούντε στη χώρα για την υπηκότητα τη του Δουβουκού, η οποία δεν αναγνωρίζεται από καμία χώρα στον κόσμο εκτό τη Τουρκία και δεν ισχύει σε καμία χώρα εκτό τη Τουρκία, η ταυτότητα και το διαβατήριό τη, ανέφερε ο τογράφο. Και η απάντηση είναι πω όλο αυτό γίνεται για να είναι έτοιμοι και σίγουροι για το αποτέλεσμα ενό δημοψηφίσματο για την προσάρτηση στην Τουρκία. Η πλήρη εξάρτηση των κατεχωμένων από την Τουρκία. Δημιουργεί από τη μία όλε τι προποθέσει για να προχωρήσει η κατοχική δύναμη σε de facto προσάρτηση των κατεχομένων και από την άλλη να θεωρηθεί ω φυσιολογική εξέλιξη στο Κυπριακό. 50 χρόνια διαχωρισμού και εδραίωση των κατοχικών δεδομένων, η Άγκερα θεωρεί που μπορεί να πείσει, που μπορεί να πείσει για τη νέα τη ε, παράνομη ενέργεια. Το γεγονό πάντω ότι υπάρχει πλήρη οικονομική εξάρτηση, αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται και για άσκηση πίεση. Υπενθυμίζεται ότι στι 20 Νοεμβρίου του 16. Σε δήλωσή του στο φιλοκυβερνητικό ενημερωτικό κανάλι AHABER, ο σύμβουλο του ΕΔΟΓΑ για θέματα οικονομία Γιγίτ Μπουλούτ πρότεινε την προσάρτηση των κατεχωμένων στην Τουρκία. <coughs> Στη δήλωσή του ανέφερε ότι, δικά το λόγια, η επανένωση και παράδοση τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί τη δολοφονία τη σύνθεση τουρκισμού Ισλάμ σε αυτή την περιοχή. Σε περίπτωση που το ψευδοκάτο δεν επιθυμεί να συνεχίσει την πορεία του με το εφιστάμενο καθεστώ, Τότε θα μετατραπεί τρα, σε επαρχία τη Τουρκία και θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο την πορεία τη. Σε αυτό το νησί, εμεί παρέχουμε νερό και ηλεκτρικό. Η οικονομία τη Τούδουβουκού οργανώνεται στην Τουρκία. Υπό αυτέ τι συνθήκε, κάποιοι ακόμη προπαγανδίζουν για λογαριασμό τη Αγγλία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε όλα όσα διαδραματίζονται την τελευταία περίοδο, κανεί δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του και το γεγονό ότι το κύριο σύνθημα του συνεδρίου του κυβερνώντο κόμματο στην Τουρκία του του. Του Κόμματο Δικαιοσύνη τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν Μεγάλο έθνο, μεγάλη δύναμη, στόχο το 2023. Μια αφήσα στο χώρο του συνεδρίου έγραφε: Όποιο έχει τις ρίζες του το 1453, έχει στόχο του το 2023. Έκτοτε σε αυτόν τον στόχο αναφέρθηκε πολλέ φορέ ο Ερντογάν και στην αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη, την οποία βαθμιδών προωθεί με την αλλαγή συνόρων. Έκτοτε η κατοχική δύναμη έχει προσαρμόσει τη ρητορική τη. Έκτοτε έχει κάνει κινήσει επιβολή τετελεσμένων σε θάλασσα και στο έδαφο. Ποια θα είναι η αντίδραση τη λεγόμενη διεθνού κοινότητα στο ενδεχόμενο προσάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία, θα καταδικάσει, θα προβεί σε εκκλήσει για άρση τη παρανομία, αλλά δεν θα κάνει οτιδήποτε το οποίο θα αποτρέπει την πραξικοπηματική παράνομη ενέργεια τη κατοχική Τουρκία. Η Άγκυρα, στην περίπτωση που θα επιλέξει αυτό το σενάριο, θα κινηθεί στα πρότυπα τη Κρυμαία, καθώ έχει μελετήσει όλε τι κενήσει εκεί αλλά και τον τρόπο που αντέδρασαν οι Τρίτοι. Αντιδράσει αναμένεται πάντω να υπάρξουν και στα κατεχόμενα από του Τουρκοκυπρίου. Άγγελα και κατοχικό καθεστώ θεωρούν πω δεν θα έχουν πρόβλημα να τι αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Τεράστιο ζήτημα και σα ερωτώ, έχετε ακούσει μία λέξη, μία, μία, μία λέξη, σε έναν ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό ή ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Το ανέφερα προχτέ στο, στο Open. Το άκουσαν. Κανένα δεν ρώτησε. Μα τι είναι αυτό, πώ. Τίποτα. Κανένα. Άρα τι αντιδράσει να περιμένουμε. Η Τουρκία για να αποτραπεί να το κάνει αυτό πρέπει να κάνει ένα λογαριασμό. Τι θα κερδίσω και τι θα χάσω. Αν το κόστο είναι μεγάλο, δεν θα το κάνει. Ποιο κόστο. Έχει πει κανένα ότι θα κάνει τίποτα. Έχει πει κανεί ότι κάτι τέτοιο σημαίνει πόλεμο. Για παράδειγμα, Λοιπόν, αυτά σα ξαναθυμίζω το αμαριανό μου πέραμα. Ναι, ο πολιτισμό είναι τεράστιο όπλο στη φαρέτρα τη Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την τουρκική βαρβαρότητα. Τεράστιο όπλο. Ο πολιτισμό, ο μουσικό πολιτισμό. Όποτε δείτε Τούρκου να μιλάνε για Αιγαίο, βάλτε του το αμαριανό μου πέραμα. Και πε για άκου εδώ και άκου και τα δικά σου. Ποιο είναι το Αιγαίο, αυτό είναι Αιγαίο. Λοιπόν. Καληνύχτα να είστε όλε και όλοι καλά. Καληνύχτα.